Φίλοι του Keeper Ανάλυσης, καλησπέρα σας. Δεύτερη σειρά σήμερα από το νέο κύκλο επεισοδίων που κάνουμε στο site, το 1vs1. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν τερματοφύλακα ο οποίος έχει παίξει στα μεγαλύτερα, μπορώ να πω, πρωταθλήματα της Ευρώπης, Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, μέλος της εθνικής μας ομάδας. Ο λόγος για τον Ορέστη Καρνέζη. Ορέστη, καλησπέρα και επίσημα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση εγώ. Ορέστη, όπως σου είπα και off the line, εδώ πρόκειται για ένα site, ένα γύρισμα το οποίο έχει να κάνει καθαρά με τη θέση του τερματοφύλακα. Αυτοί που μας βλέπουν είναι μικρά παιδιά που θέλουν να παίξουν... Πολύ τρελή. Ναι. Μικρά παιδιά που θέλουν να παίξουν τη θέση, γονείς, ανερχόμενοι τερματοφύλακες, ενεργοί τερματοφύλακες, προπονητές τερματοφυλάκων. Γι' αυτό θα μιλήσουμε. Έχω ένα ερωτηματολόγιο το οποίο απεύθυνα και στο συνάδελφό στο Βασίλη τον Μπάρκα που είχα καλεσμένο, για να δουν, να δει λίγο ο κόσμος πώς σκέφτονται οι καθαρά επαγγελματίες εντός των τεσσάρων γραμμών, εκεί που είναι ο πυρήνας της καθημερινότητάς σου, η προπόνηση, το γήπεδο, ο αγώνας και τα σχετικά. Θα ξεκινήσουμε με κάτι πολύ απλό, ακούγεται κοινότυπο, αλλά έχει πολύ νόημα. Ορέστη, πώς ξεκίνησες να παίζεις τερματοφύλακας, τι ήταν αυτό που σε όθησε και σε ποια ηλικία? Εντάξει, από πολύ μικρή ηλικία, πάντα με τα παιδιά του χωριού, ας πούμε, που μαζευόμασταν και παίζαμε, από το σχολείο, τα απογεύματα μετά στο γήπεδο, μέχρι να βραδιάσει. Δεν ξέρω, κατά ένα περίεργο τρόπο μου άρεσε η θέση του τερματοφύλακα. Ίσως γιατί δεν μου άρεσε να τρέχω, ίσως γιατί μου άρεσε να βλέπω έτσι και το παιχνίδι έτσι πιο σφαιρικά, να έχω καλύτερη εικόνα από πίσω. Και σαν πιο μικρός της παρέας, τότε που λέγαμε ποιος είναι πιο μικρός, ένα τέρμα. Δεν ξέρω, μου βγήκε, μου άρεσε. Ωραία. Ενώ όλοι, όταν τους έλεγα να καθίσουν το τέρμα, όλοι δυσανασχετούσαν. Εμένα για κάποιο λόγο μου άρεσε. Μιλάμε για δημοτικό, μιλάμε για αργότερα. Δημοτικό, ναι. Ωραία. Και πήγες και σε κάποιο σύλλογο εκείνη τη στιγμή, να φανταστώ, επιτόπου. Μετά από όλα τα παιδιά του σχολείου που ήμασταν και παρέα και τα απογεύματα, ξεκινήσαμε να πάμε και στο τοπικό σύλλογο εκεί του χωριού, στις ακαδημίες. Και στην ουσία από εκεί ξεκινήσαμε έτσι λίγο η προπόνηση να γίνεται, ας πούμε, λίγο πιο επαγγελματικά. Πηγαίνοντας στο σύλλογο, καθημερινές προπονήσεις. Τα ίδια παιδιά που ήμασταν στο σχολείο και το απόγευμα, ας πούμε, στις παρέες μας. Πηγαίναμε και εκεί και κάναμε και. Παρείστικο. Σε αυτή τη μικρή ηλικία, λοιπόν, των 8, 10, 13 χρονών, ποιος ήταν ο τερματοφύλακας ο οποίος, καθώς ήσουν και έβλεπες και έλεγες, ωραία, εάν φτάσουμε προς τα εκεί, είμαστε σε καλό δρόμο? Εντάξει, η αλήθεια δεν είναι ότι είχα κάποιον συγκεκριμένο που έλεγα, αυτός μου αρέσει. Έβλεπα αρκετή τηλεόραση, αρκετά παιχνίδια και προσπαθούσα να δω ποιος έτσι με έλκυε σαν παιχνίδι. Τότε θυμάμαι ήταν ο Βαντεσάρ που μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Που ήταν από όλας που ξεκίνησαν έτσι να παίζουν και με τα πόδια. Αυτό που απαιτεί πλέον δηλαδή το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το Μπουφόν μου άρεσε πάρα πολύ επίσης στην Ιταλία. Τον θεωρούσε έτσι πολύ ολοκληρωμένο σαν τερματοφύλακα. Ο Κασίγιας τότε που με σορανούσε με τη Ρεάλ. Σωστά. Εντάξει, είναι λοιπόν να τους έβλεπες όλους αυτούς και να τους θαύμαζες, ας πούμε, ότι αυτά που μπορούσαν να κάνουν. Μιλώντας για τον Μπουφόν, είχες την τύχη να παίξεις αντίπαλός του? Ναι, παίξαμε για αρκετά χρόνια στην Ιταλία, αντίπαλοι, Μπράβο. Μεγάλη. Όμορφα. Ναι. Λοιπόν, όσο περνάει ο καιρός και ο Ρέσης αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά στο γυμνάσιο, στο λύκειο και γίνεται όλο και πιο έντονο αυτό το πάθος που έχει. Πριν καταφέρεις, ο Ρέστη, να γίνεις επαγγελματίας και να δεις ότι τα πράγματα μπαίνουν σε κάποιο δρόμο, είχες κάποια στιγμή δύσκολη στην οποία σκέφτηκες να σταματήσεις και να πας να κάνεις κάποιο επάγγελμα, κάτι άλλο? Είναι το σκαλί που έχουν όλοι, το άγχος που έχουν όλοι οι γονείς και το σκαλί που έχουν να περάσουν όλα τα παιδιά από τον ερασιτεχνισμό στον επαγγελματισμό. Είχες κάποια στιγμή που πήγες να κάνεις πίσω? Στην ουσία, για μένα έτσι, η επαγγελματική σταδιοδρομία ξεκίνησε όταν κατέβηκα στον Όφη στην Κρήτη. Σωστά. Δηλαδή σε 15 χρονών, έχοντας παίξει για 2 χρόνια στη ΣΕΠΣ τότε, στη μεικτή ομάδα της Κέρκυρας. Ναι. Τότε ανάπτυξε, υπήρχε τότε η ΕΠΣ Ιωνίων Νήσων, ας πούμε, που ήταν η Κέρκυρα, ήταν η Πρέβεζα, η Άρτα και παίζαμε το ενωσιακό, τέλος πάντων, πρωτάθλημα. Και έχοντας παίξει εκεί πέρα για 2 χρόνια, εννοείται βέβαια έπαιζα και με την ομάδα μου, ναι.
χωριού την ομάδα, δηλαδή στο τοπικό πρωτάθλημα. Εκεί μου δόθηκε δυνατότητα σε ένα παιχνίδι στην Άρτα που παίζαμε οι επίλεκτοι παίχτες από την Κέρκυρα με κάποιους από την Στερεά Ελλάδα, ένα φιλικό παιχνίδι. Εκεί είχε βρεθεί ο κύριος Πετράκης, ο Γιάννης, και εκείνος μου πρότεινε να κατέβω για δοκιμαστικά τότε στο Ηράκλειο, στον Όφι, να κάτσω για 2 εβδομάδες εκεί, να κάνω κάποια δοκιμαστικά και να δούμε αν τους κάνω τέλος πάντων ή όχι. Και στην ουσία από εκεί ξεκίνησε όλη η σταδιοδρομία μου, έτσι, πιο επαγγελματική και πιο έτσι, συνεπής, ας πούμε. Ναι. Γιατί μετά μόλις τελείωσα αυτά τα δοκιμαστικά, μίλησα με τον κύριο Πετράκη και εκείνος με τη σειρά του μίλησε με την οικογένειά μου. Τους άρεσα πάρα πολύ, ήταν πολύ θετικοί μαζί μου και κινήσαμε όλες τις διαδικασίες για να φύγω από την Κέρκυρα και να πάω να μείνω πλέον μόνιμα στα 15 μου στην Κρήτη. Πρώτη ηλικίου, να φανταστώ. Εύκολη. Ορίστε. Πρώτη ηλικίου δηλαδή περίπου. Πήγαινα πρώτη ηλικίου, ναι. Εύκολο. Πρώτη ηλικίου. Για μένα ναι. Γιατί ήταν κάτι που ήμουν πάρα πολύ αφοσιωμένος και με πολύ μεγάλη θέληση και σιγουριά για αυτό το πράγμα που έκανα και είχα πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό που έκανα. Απ' την άλλη δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί από τη μία έπρεπε ο κ. Πετράκης να πείσει τους γονείς μου. Σωστά. Γιατί δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο. Μιλάμε τώρα σχεδόν πριν από 20 χρόνια. Δεν ήταν εύκολο και οι γονείς μου σου λέει ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη να αφήσουμε το παιδί μόνο του να πάει στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Πάντα τότε, ξέρεις, όλοι οι γονείς έχουν το σχολείο, σωστά. τα μαθήματα κτλ. Αλλά μόλις πήραν τις διαπιστεύσεις από τον κύριο Πετράκη ότι ναι, μεν μιλάμε με ένα σοβαρό άνθρωπο, το παιδί θα παρακολουθείται, θα πηγαίνει στο σχολείο του, θα παίρνει τους βαθμούς, θα πηγαίνει στο φροντιστήριο αν χρειαστεί, θα κάνει οτιδήποτε χρειάζεται για να μην παράλληλα αφήσει και το σχολείο. Ναι. Την άλλη, το άλλο πρόβλημα ήταν βέβαια η ομάδα μου στο χωριό, η οποία για να με δώσουν εκεί τέλος πάντων να φύγω όπως όλα τα συνηθισμένα στα ελληνικά δρόμενα. Ζήσαμε έτσι μερικές στιγμές ελληνικές, θα το πω. Τέλος πάντων όλα καλά. Τελικώς πήρα το δελτίο μου από την Κέρκυρα και μετακόμισα μόνος μου πλέον στα 15 μου στην Κρήτη. Μπράβο. Εκεί λοιπόν κατάλαβα ότι πρέπει λίγο να αφοσιωθώ, ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το βήμα για μένα. Ότι κάποιοι άνθρωποι με έχουν εμπιστευτεί και σίγουρα δεν θα ήθελα να τους... Αυτή την εμπιστοσύνη θα ήθελα και εγώ να την ανταποδώσω. Δεν ήταν εύκολο για ένα παιδί να αφήσει την οικογένεια, το σπίτι του και να πάει στην άλλη άκρη της Ελλάδας μόνος του σε ένα σπίτι ξαφνικά να μένει. Μπράβο, ναι. Αυτό όμως με ορίμασε έτσι πάρα πολύ. Είχα και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη από τους ανθρώπους και πολύ μεγάλη αγάπη από τους κριτικούς. Μου έδωσαν πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, πολύ μεγάλη αγάπη, με βοήθησαν σε οτιδήποτε χρειαζόμουν. Μπράβο. Και νομίζω ότι όλα πήγαν καλά στο τέλος της χρονιάς, γιατί και με το σχολείο παράλληλα βγήκαμε πρωταθλητές Ελλάδας, που τόσο ώστε μας βοήθησε να πάρουμε και κάποια έτσι, μόρια που παίρναμε τότε για να μπούμε στα τεφά απευθείας. Και μετά από 2 χρόνια έγινα και επαγγελματίας λοιπόν στον Όφι. Οπότε μετά από 2 χρόνια αυτός όλοι αποφάσισαν. Πήραν όλο τον δρόμο. Πήγαν όλα πολύ καλά. Μπράβο. Όμορφα. Πάμε λοιπόν στην καθημερινότητά σου, τώρα στον κυρίω πυρήνα. Η προπόνηση του Ορέστη. Τι σου αρέσει να κάνεις πριν την προπόνηση, Ορέστη? Περνάς μισή ώρα στο γυμναστήριο, μία ώρα, δεν σου αρέσει να είσαι στο γυμναστήριο? Πώς ετοιμάζεσαι για να μπεις στην προπόνηση? Οπωσδήποτε πηγαίνω στο γυμναστήριο, τουλάχιστον μισή ώρα πριν την προπόνηση. Ξεκινάω έτσι με λίγο ποδήλατο, κάνω κάποιες διατάσεις, κάποιες ασκήσεις που ο καθένας μεγαλώνοντας καταλαβαίνει ότι αυτός τις ανάγκες που έχει, ότι χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο να αφιερώσει είτε στα χέρια, είτε στα πόδια, είτε στους κοιλιακούς, είτε στη μέση, στην πλάτη. Ναι. Αυτό είναι ανάλογα στον καθένα. Χρειάζεται σίγουρα ένα πολύ καλό ζέσταμα πριν βγεις για προπόνηση. Σωστά, ναι. Και κυρίως όταν είμαστε και στη Βόρεια Ευρώπη εδώ πέρα από καιρός υγρασία, πολύ υγρασία, πολύ βροχή, πολύ κρύο, σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να βγεις κρύος έξω στην προπόνηση. Μετά την προπόνηση, σου αρέσει να μένεις στο γήπεδο, να κάνεις κάποια κομμάτια μόνος σου, σου αρέσει να ξαναπηγαίνεις στο γυμναστήριο, σου αρέσει να τελειώνεις και να πηγαίνεις για αποθεραπεία? Μετά την προπόνηση, ανάλογα βέβαια τις μέρες της εβδομάδας και αν υπάρχει πολλή επιβάρυνση ή όχι, κάθομαι να κάνω λίγες διατάσεις. Mm-hmm. Όχι βέβαια πάντα, γιατί αν έχουμε
δουλέψει ας πούμε δύναμη έξω, καλό είναι να μην κάνεις διατάσεις μετά. Σωστά, να είναι καλό να το τόνο. Κάνεις, ναι. Οπότε ανάλογα με την προπόνηση ας πούμε που κάνεις, σίγουρα παίζει ρόλο και από θεραπεία. Είναι σημαντικό να μπαίνεις και λίγο στο κρύο ζεστό νερό, ναι, που λέμε. Ναι, ναι. Όμορφα. Γιατί σε βοηθάει για την επόμενη μέρα. Σωστά. Μπορεί να ακούγεται λίγο παρετό μετά την προπόνηση και δεν εσύ. Αρέσει. Αλλά εσύ. Είναι σημαντικό. Ωραία. Προτιμάς να περνάς χρόνο με την ομάδα ή σου αρέσει το παραδοσιακό με τον προπονητή τερματοφυλάκων μισή ώρα, 40 λεπτά και να πηγαίνεις στα τελευταία κομμάτια? Κοίτα, πλέον είναι ένας συνδυασμός που πρέπει να υπάρχει. Από τη μία δεν μπορείς να είσαι συνέχεια με την ομάδα, γιατί χάνεις σε δουλειά ατομική που είναι πολύ σημαντική. Σωστά. Από την άλλη πως δεν μπορείς να είσαι και τελείως αποκομμένος από την ομάδα. Mm-hmm. Άρα, εάν υποθέσουμε ότι σε μία εβδομάδα έχεις 5 μέρες γεμάτες για να δουλέψεις, καλό θα είναι σίγουρα τις 4 μέρες να είσαι παράλληλα και με τον προπονητή σου, ναι, αλλά ναι, και ναι, με την ομάδα. Ναι. Και σίγουρα θα χρειαστεί τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα να έχεις ατομικό μόνο με, με τον προπονητή. Ναι, ναι, ναι. Αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε να συμμετέχεις και με την ομάδα και mm-hmm. κυρίως σε μικρά παιχνιδάκια, ναι, σε κατοχή ναι. μπάλας, για να να έχεις άνεση με την μπάλα στα πόδια, που χρειάζεται πλέον σωστά. στην καθημερινότητα απαραίτητα. Ασφαλώς, ασφαλώς. Σου αρέσει το ίδιο μοτίβο ασκήσεων όταν δουλεύεις κάτι ή σου αρέσει να έχεις διαφοροποίηση, δηλαδή να έχεις ποικιλία στις ασκήσεις σου με τον προπονητή τερματοφυλάκων, τον εκάστοτε? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει πάρα πολύ ποικιλία. Γιατί δεν είναι ότι βγάζουμε ένα χαρτί, σήμερα Δευτέρα κάνουμε αυτό, την Τρίτη κάνουμε κάτι άλλο, Τετάρτη κάτι άλλο. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχεις πολύ καλή επικοινωνία με τον προπονητή, ούτως ώστε να καταλάβει και εκείνος αλλά και εσύ τις ανάγκες που έχεις. Πολύ. Γιατί όταν μιλάμε για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και είμαστε 3-4 θεματοφυλακές, ναι, ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες. Άλλο στυλό ένας, άλλο στυλό. Άρα είναι πολύ σημαντικό και ο προπονητής τερματοφυλάκων, που παρένθεση καλό θα ήταν να είναι δύο σε τέτοιες ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, να είναι δύο οι προπονητές για να υπάρχει πολύ καλύτερη οργάνωση και στο θέμα της προπόνησης. Είναι σημαντικό να υπάρχει καλή επικοινωνία, ούτως ώστε να γνωρίζουμε τι ανάγκες έχει ο τερματοφύλακας. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί είναι σημαντικό και ο προπονητής να είναι και εκείνος, δηλαδή να μπορεί να προσαρμοστεί στους τερματοφύλακες που έχει, από το να έχει ένα πλάνο στο μυαλό του και να πει «Α, Δευτέρα σήμερα θα κάνω αυτό». Σωστά, σωστά. Είναι σημαντικό να υπάρχει. Γιατί άλλη Δευτέρα του ενός του βασικού, άλλη Δευτέρα του αναπληρωματικού, άλλη Δευτέρα του τρίτου, του τέταρτου. Κάποιος που μπορεί να έχει παίξει ένα μάτς, χρειάζεται άλλο είδους μεταχείριση τη Δευτέρα, την Τρίτη. Βεβαίως. Από κάποιον που δεν έχει. Όπως επίσης κάποιος άλλος τερματοφύλακας πριν μάτς, μια μέρα πριν, χρειάζεται κάτι διαφορετικό από κάποιον άλλο. Mm-hmm. Αυτό είναι και λίγο στις ανάγκες του καθενός. Ναι, σωστά, συμφωνώ απολύτως. Σου αρέσει να ξεκινάς πρώτος στις ασκήσεις, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος ή δεν έχει σημασία? Δεν έχει σημασία τόσο πολύ για μένα. Κυρίως μου αρέσει και δεύτερος, τρίτος που παραξεκινάω. Είναι και σαν συνήθεια πλέον όταν ήμουν στο εξωτερικό, γιατί εντάξει, στις αρχές που δεν καταλάβαινα και τη γλώσσα. Ναι, έπρεπε να δεις, να είσαι σίγουρος. Για να δω κι εγώ ακριβώς την άσκηση και μετά ακολουθούσα, ας πούμε. Ωραία. Προπονείσαι με τα γάντια του αγώνα, το ίδιο ακριβώς μοντέλο? Ναι, το μοντέλο ναι. Εντάξει, πλέον που έχουν μπει και οι εταιρείες στην καθημερινότητα πλέον. Και ποιο είναι το κριτήριο σου, τι γάντι σου αρέσει, Ορέστη? Σου αρέσει να διαλέγεις με βάση το χρώμα, με βάση το σχέδιο? Σίγουρα υπάρχει κάποιος χορηγός, αλλά θέλω να σου πω ποιος είναι το μοτίβο που διαλέγεις γάντια. Εντάξει, το κυρίως μοτίβο είναι ο χορηγός. Ξεκινάμε από εκεί. Από τη στιγμή που έχεις κάνει μια συμφωνία με έναν χορηγό και πρέπει να φοράς την τάδε μάρκα, ας πούμε, έχεις δύο, το πολύ τρία μοντέλα να διαλέξεις. Οπότε δεν μπορείς να διαλέξεις το χρώμα. Αυτό είναι αλήθεια. Το χρώμα λίγο ανά τρεις μήνες αλλάζει. Και κατά κάποιο τρόπο είσαι λίγο υποχρεωμένος να ακολουθήσεις κι εσύ, ας πούμε. Σωστά, σωστά. Το σχέδιο είναι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Θέλω να είναι έτσι λίγο slim, να τα φοράω, να μην με φοράνε, ας πούμε. Δεν θέλεις να περισσεύει το χέρι μέσα, η παλάμη μέσα? Όχι. Δεν θέλω να είναι άνετα. Αυτό που λέγανε το μισό μέτρο, το μισό πόντο, το ένα μέρο μεγαλύτερο. Τα δάχτυλα την έχουν γλιτώσει ή τα δένουμε όλα? Τα δάχτυλα σίγουρα δεν γίνεται να μην έχεις πάθει κάποιες εξαρθρώσεις και. Άσα να πάνε.
κραγίσματα και τέτοια, οπωσδήποτε. Εντάξει, το δένεις λίγο όσο είναι φρέσκο ακόμα, ναι, αλλά ναι, μετά, ναι. Εντάξει. Ωραία. Θέλω να μου πεις, Ορέστη, έχοντας τόσο μεγάλη εμπειρία από διαφορετικές χώρες και φαντάζομαι έχεις δουλέψει και με πολλούς προπονητές τερματοφυλάκων, αν υπάρχει κάποιο στοιχείο από χώρα σε χώρα, κάτι το οποίο να σου αρέσει, κάτι το οποίο να μην σου αρέσει, και τι είναι αυτό που κρατάς εσύ στο τέλος της μέρας από όλη αυτή την περιήγηση και την εμπειρία που έχεις σε διαφορετικές φιλοσοφίες προπόνησης? Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι από τα 17 μου, τώρα υπολόγιζα με 36, τώρα μιλάμε για σχεδόν 18-19 χρόνια δηλαδή, επαγγελματίας. Και τα τελευταία 10 χρόνια κιόλας δηλαδή, σχεδόν που είμαι έξω. Δηλαδή, νομίζω ότι έχω δει όλες τις εθνικότητες των προπονητών. Ακριβώς. Και γι' αυτό, ξέρεις, όσο μεγαλώντας, είναι πολύ σημαντικό. Από τη μία, δεν μπορείς να λες ότι τα ξέρεις και όλα, ούτε να έχεις και αυτό το ύφος, είναι ό,τι χειρότερο, γιατί πάντα μαθαίνεις και πάντα εξελίσσεσαι και πάντα βελτιώνεσαι. Από την άλλη, όμως, είναι καλό να γνωρίζεις και λίγο το σώμα σου και λίγο αυτό που σου αρέσει να κάνεις. Χωρίς απαραίτητα να θες λίγο να κλέψεις σε εισαγωγικά την προπόνηση, να θες να προπονείσαι καλά, αλλά να κάνεις και τις ασκήσεις και το ασκησιολόγιο και και τη σχολή, τέλος πάντων, που πιστεύεις ότι ταιριάζει πιο πολύ σε σένα. Ωραία. Και μιλάω για σχολή, γιατί ζώντας με πολλούς προπονητές σε όλες τις χώρες που έχω πάει, φαίνεται πολύ ξεκάθαρα ένας Ιταλός προπονητής ανατοφυλάκων, ένας Γερμανός προπονητής ανατοφυλάκων, ένας Γάλλος και ένας Ισπανός. Ας πούμε στην Ιταλία, που είναι ίσως το πιο απαιτητικό πρωτάθλημα για έναν τερματοφύλακα, εστιάζουν πάρα πολύ στη δύναμη, πάρα πολύ στο positioning, στη θέση. Χωρίζουν τα λάθη σε τεχνικό με τακτικό λάθος, εκ των οποίων το τακτικό λάθος είναι χειρότερο από το τεχνικό. Δηλαδή, το να σου φύγει μπάλα από τα χέρια μπορεί να συμβεί σε όλους. Έφυγε μπάλα από τα χέρια. Ναι. Το να πετύχεις ένα γκολ και να έχεις. Και να είσαι εκτός θέσης είναι πολύ χειρότερο για αυτούς. Ναι, και αυτό το πράγμα σου δίνει πολύ μεγάλη πίεση κατά τη διάρκεια ακόμα και της προπόνησης, γιατί είναι με πολύ μεγάλη ένταση η προπόνηση. Γενικότερα δουλεύεις στα κόκκινα. Σε αντίθεση π.χ. ξέρω εγώ εδώ στη Γαλλία τώρα που είμαι, ας πούμε. Εδώ στηρίζεται πάρα πολύ στο φυσικό, ας πούμε, που λένε. Δεν θέλουν ο τερματοφύλακας να είναι καλά προπονημένος, ναι. Τόσο καλύτερο. Okay, δεν σε διορθώνουν και πάρα πολύ, αλλά πάρα πολύ καλά προπονημένος να τρέχεις, να κάνεις άλλο στυλ προπόνησης. Ας πούμε, επίσης στην Ιταλία δουλεύουν πάρα πολύ το διαγώνιο βήμα. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί μπορεί να κλείσεις λίγο το τέρμα. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά μυστικά που μπορείς να μάθεις, σε αντίθεση με άλλες χώρες που δεν δίνουν τόσο βάση. Όπως, ας πούμε, στην Ισπανία. Στην Ισπανία κάνουν πάρα πολλές επαναλήψεις. Mm-hmm. Δηλαδή, αν σε μία άσκηση, ξέρω εγώ, μπορείς να κάνεις 3-4 επαναλήψεις και μπορεί να κάνουν και 8 και 10 και 12 επαναλήψεις. Κατανοητό. Αυτό σημαίνει ότι αν έχεις μάθει και δεν έχεις συνηθίσει να δουλέψεις έτσι, είναι πολύ δύσκολο να τα απεξέλθεις μετά, γιατί μπορεί να και από τα πόδια σου μετά, να μην μπορείς να κουνηθείς μετά στην προπόνηση. Σωστά. Κατανοητά όλα αυτά, απόλυτα. Μπράβο. Το είχα μεγάλη απορία. Πολύ καλή επικοινωνία με τον προπονητή τερματοφυλάκων. Και ναι. Πόσο μάλλον, ξέρεις, αν και ομάδες που μπορεί να αλλάξεις και δύο προπονητές μέσα στη σεζόν. Βέβαια. Θυμάμαι μια φορά στον Παναθηναϊκό, αλλάξαμε 4 προπονητές. Ο ένας ήθελε φουλ γυμναστήριο, ο άλλος καθόλου γυμναστήριο. Ο άλλος λέει, εντάξει, θα κάνουμε μια φορά τη βδομάδα και αν. Ναι, ναι, ναι. Ο ένας ήθελε. Δηλαδή, ξέρεις, μιλάμε σε τρελαίνει άμα δεν έχεις και εσύ μια άποψη. Γίνεσαι έρμεο μετά, γίνεσαι έρμεο του κάθε προπονητή, σωστά, του κάθε... Λίγο παθαίνει σοκ, ξέρεις, δεν ξέρει πώς να ανταποκριθεί. Βέβαια, βέβαια. Ωραία λοιπόν. Πάμε τώρα στον αγώνα. Ας ξεκινήσουμε με πιο επιδερμικά πράγματα. Ο Ρέσης είναι προληπτικός σε κάτι? Εντάξει, ας πούμε την αλήθεια, όχι τόσο. Δεν είμαι από αυτούς που είναι, ξέρεις. Εντάξει, όχι. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο χαλαρός γίνεται, ας πούμε. Ναι, δεν. Εντάξει. Ωραία. Όχι. Το σκάουτινγκ το θεωρείς απαραίτητο, το σκάουτινγκ της αντίπαλης ομάδας, μόνο τα πέναλτι ή τρόπο παιχνιδιού, όλα αυτά, το πώς τελειώνουν οι επιθετικοί της φάσης, το πώς συνεργάζονται?
Εντάξει, νομίζω ότι χρειάζεται. Νομίζω ότι χρειάζεται, γιατί εντάξει, και εγώ είμαι από του ανθρώπου που μου αρέσει να ξέρω τι να περιμένω, τι μου γίνεται. Κάποιο άλλο μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί να τον αγχώνει, μπορεί να μην θέλει να ξέρει, γιατί μπορεί να είναι προκατηλημένος κάποιος, δεν ξέρω. Ο καθένας είναι και λίγο πώς το διαχειρίζεται. Mm-hmm. Εμένα, επειδή μου αρέσει να γνωρίζω με τι έχω να κάνω, νομίζω ότι ένα είδους scouting πριν το match, με τι ομάδα παίζεις, ποιους έχεις να αντιμετωπίσεις, λίγο στιμένες φάσεις, είναι καλό νομίζω να γνωρίσεις. Ωραία. Είναι υπέρ σου. Ωραία, όμορφα. Προθέρμανση αγώνα, Ορέστη. Έχεις κάποια δική σου? Την περνάς αν έχεις κάποια δική σου? Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε ότι μιλάς πάλι με τον προπονητή ερωματοφυλάκων, ακούς τη γνώμη του. Εντάξει, βέβαια πρέπει να είσαι και μια ηλικία για να το κάνεις αυτό. Δεν μπορεί ένα παιδί, ας πούμε, 18-19 χρονών να απορρίψει τον προπονητή του και να πει, ξέρεις, δεν μου αρέσει εκείνο, δεν μου αρέσει το άλλο. Σωστά. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργήσει ιεραρχικά το πράγμα και φυσικά να ακούς το προπονητή σου. Γιατί ο προπονητής σου είναι εκεί για να σε βοηθήσει, είναι για σένα, για να σε βοηθήσει. Και επειδή και εκείνος ξέρει κάτι καλύτερο από σένα, έτσι. Οπότε φαντάζομαι ότι τα τελευταία χρόνια έχεις μια δικιά σου προπόνηση, μια δικιά σου προθέρμανση. Πάντα σε συνεργασία με τον προπονητή τερματοφυλάκων, κάποιες ασκήσεις δικές μου, κάποιες ασκήσεις εκείνος. Mm-hmm. Ανάλογα το μάτσα, αν έχουμε ανά τρεις μέρες μάτσα, αν έχουμε μια φορά τη βδομάδα μας. Ωραία. Ανάλογα και τι το μάτς, ανάλογα και τις συνθήκες. Ναι. Άμα το γήπεδο φτιαγμένο, παίζουν λίγο ρόλο. Αυτή η ερώτηση μου ήρθε τώρα. Στα τελειώματα της ομάδας, στην προθέρμανση πριν τον αγώνα, κάθεσαι? Γιατί εγώ το έκοψα τα τελευταία χρόνια και λυτρώθηκα, να σου πω την αλήθεια. Τις περισσότερες φορές κάθομαι, αλλά όχι όλο. Mm-hmm. Όχι όλο, γιατί εντάξει, μπορεί να είναι και 10 παίχτες, έτσι. Άμα τους 10 παίχτες θέλει ο καθένας να κάνει 4-5 σιούτ ο καθένας. Και όχι μόνο αυτό. Αυτό που λέω τώρα και εγώ στα παιδιά τα οποία προπονώ στους επαγγελματίες. Συνήθως όταν πρόκειται για σουτ, γίνονται σουτ για να φτιαχτεί η ψυχολογία τους, όπου η μπάλα έρχεται στρωμένη από τα 16 μέτρα στα πόδια τους. Οπότε θέλω να πω ότι είναι όλες τις συνθήκες υπέρ τους, δεν είναι κάτι ρεαλιστικό. Και με αποτέλεσμα η ψυχολογία του τερματοφύλακα πολλές φορές, ενώ θέλει να βγάλει μια καλή επέμβαση, να πέφτει και να περιμένει να βγάλει μια επέμβαση, να περιμένει και να μην βγαίνει. Εντάξει, αυτό είναι και συντάξει στον καθένα. Πώς νιώθει ο καθένας. Είχα τερματοφύλακες στο παρελθόν με συναδέλφους που θέλανε μέχρι τελευταίο, δεν ξέρω κι εγώ, μέχρι τελευταίο να τα παίρνανε εκείνοι, ας πούμε. Ναι. Κάποιοι άλλοι κάνανε, δεν ξέρω, 15 λεπτά ζέσταμα και φεύγανε, ας πούμε. Ωραία. Εντάξει, αυτό είναι λίγο στον καθένα πώς νιώθει και τι ανάγκη έχει, ας πούμε. Όμορφα. Λοιπόν, διαχείριση σκέψεων, Ορέστη, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο τερματοφύλακας έχει την πολυτέλεια να. Πολυτέλεια. Είναι δίκοπο μαχαίρι, δεν είναι σαν τους παίκτες. Υπάρχουν και στιγμές οι οποίες θα περάσει 10, 5, 10, 15 λεπτά χωρίς να κουμπίσει μπάλα, χωρίς να έρθει μπάλα κοντά του. Εκείνη την ώρα μπορεί να περνάνε σκέψεις διάφορα. Πώς καταφέρνεις να κρατάς το μυαλό σου καθαρό? Έχει έρθει με την εμπειρία, με το πέρασμα των χρόνων, έχεις δουλέψει κάτι? Κοίτα, αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια που αναφέρεις τώρα και χαίρομαι που το αναφέρεις. Από τα πιο σημαντικά πραγματικά κομμάτια. Είναι η συγκέντρωση που πρέπει να έχεις. Σωστά. Γιατί όπως είπες, δεν μπορείς και τα 90 λεπτά να συμμετέχεις. Είναι πολύ πιθανό για 10 λεπτά να μην ακουμπήσεις την μπάλα. Μπράβο. Έτσι, και μια στιγμή να χρειαστεί μια μεγάλη μπαλιά, ας πούμε, στην πλάτη και να πρέπει δηλαδή να ενεργήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να έχεις διαβάσει σωστά τη φάση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να παρακολουθείς το παιχνίδι. Αναπόφευκτο αυτό το πράγμα, πρέπει να παρακολουθείς το παιχνίδι και πολλές φορές μετά τα παιχνίδια νιώθεις μία είδους εξάντληση και λες τι έκανα, ρε γαμώ, τα μόνο 3 χιλιόμετρα, 4 πόσο μπορεί να στρατοφύλαξεις μέσα στο μάτς. Πέστα, γιατί τα λέω και δεν με πιστεύουν. Και νιώθεις εξαντλημένος, που είναι το χειρότερο αυτό το πράγμα, είναι η ψυχολογική κούραση, γιατί πρέπει να είσαι 90 λεπτά, όχι απλά να παρακολουθείς, να προβλέπεις τι μπορεί να γίνει για να είσαι εκεί. Και όχι μόνο γιατί αυτό, για να μπορείς να ξέρεις τι σου γίνεται μέσα στο γήπεδο, θα πρέπει να προσπαθείς να είσαι ένα βήμα μπροστά. Σωστά. Και μιλάμε για συνεχή μετακίνηση. Ένα βήμα λάθος και το χρεώνεσαι. Η αρχή σκέψη αυτό το πράγμα, να μπορείς να προβλέψεις μια κατάσταση, να μπορείς να μην αφήσεις τον εαυτό σου λίγο, αν έχει ωραίο καιρό, αν ναι, ξέρω εγώ, είδα τον ξαδέρφο μου στην εξέδρα ή δεν ξέρω και εγώ τι. Μπράβο. Ναι, μια μισή φάση να σου τύχει, θα το πληρώσεις ακριβά. Έτσι ακριβώς.
Εγώ στην καριέρα μας, ας πούμε, είχα και κάποιο είδους πνευματική προετοιμασία πριν τον αγώνα, μία ρουτίνα που έφτιαχνα μία μισάωρη, ώστε να είμαι πιο προετοιμασμένος ακόμα ψυχολογικά, πνευματικά, ώστε να μην διαταράσσονται οι σκέψεις μου την ώρα του αγώνα. Έχεις κάνει κάτι τέτοιο, έχεις δοκιμάσει ποτέ? Κοίτα, δεν είναι αυτό που, βέβαια και αυτό με την πάροδο των χρόνων, δηλαδή άξιζε να το δουλεύω και εγώ αυτό το πράγμα έτσι μέσα μου, είναι λόγω εμπειρίας κυρίως. Mm-hmm. Δηλαδή πολλές φορές, είτε στο 90, είτε δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε, γινόντουσαν καταστάσεις και εκεί που έχεις τραβήξει, ας πούμε, όλο το ζόρι και όλο το γολγοθά, ξαφνικά για μισή φάση, Μπράβο. Μισό λεπτό πριν τα μάτς, γιατί μισή στιγμή δεν ήσουν συγκεντρωμένος, γιατί μισή στιγμή λίγο χάθηκες και εκείνο και μετά τρως ένα γκολ, χάνει η ομάδα σου, χάνουν τη βαθμή, εκνευρίζεις πάρα πολύ και εσύ, προφανώς και με τον εαυτό σου και με την ομάδα σου. Έτσι. Και λες, για όλος μου ο κόπος της εβδομάδας και τέτοια, για μισό λεπτό που δεν ήμουν συγκεντρωμένος, το χάσα. Έτσι. Και αυτό το πράγμα σου είναι μάθημα για την επόμενη φορά και λες, είμαστε ακόμα στο 75. Θυμάστε τι έγινε στο προηγούμενο μάτς. Ναι. Γι' αυτό συγκεντρώσου, μην χάνεσαι, μην αυτό. Μπράβο. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου στα παιχνίδια να γίνεται. Έτσι. Γιατί είναι ό,τι χειρότερο, ας πούμε, στα τελευταία δευτερόλεπτα, στα λεπτά, δηλαδή να έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και λίγο να σε βρει λίγο χαλαρό. Γιατί ξέρεις, είναι και η θέση μας, είναι και λίγο η χειρότερη θέση που υπάρχει, ας πούμε. Δεν συγχωρεί τίποτα. Μισό λάθος, μισή υποψία λάθος να κάνεις, θα μπει γκολ. Έτσι. Μισό λεπτό να χαθείς, θα είναι εκείνη η στιγμή που θα γίνει σέντρα και θα χάσεις, ας πούμε, το τέτοιο. Ανάλυση αγώνα. Σου δίνει συμπεράσματα βλέποντας τον Ωρέση τις επόμενες μέρες στον αγώνα ή βλέπεις στο PC, στο λάπτοπ, ακριβώς ό,τι είχες νιώσει μέσα στο μάτς? Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις και λες, εγώ ένιωθα τελείως διαφορετικά, και η πραγματικότητα που βλέπω είναι τελείως διαφορετική? Ναι, έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή να βλέπω, παρόλο που δεν βλέπω όλα τα μάτς συνήθως, αλλά σίγουρα κάποια στιγμιότυπα ή κάποια ανάλυση που συνήθως στην Ιταλία, επαναλαμβάνω, το κάναμε και αυτό. Στις άλλες χώρες δεν το κάνουν. Μόνο σου θα το κάνεις αυτό. Στην Ιταλία, όπως θεσμό. Ναι. Δεν ασχολούνται τόσο πολύ στις άλλες χώρες. Στην Ιταλία όμως είναι λίγο σαν θεσμός αυτό. Το κάναμε νομίζω 2 μέρες μετά τον αγώνα. Mm-hmm. Και όλες τις φάσεις που είχες κληθεί να συμμετέχει, δηλαδή να συμμετάσχει στο παιχνίδι, κοιτάζαμε να δούμε ότι πώς ενήργησες, τι θα μπορούσε να κάνεις καλύτερα, πού έχει γίνει κάποιο λάθος, πού θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Σίγουρα δεν είναι η πίεση που μπορεί να νιώθεις εκείνη τη στιγμή. Ίσως δεν είναι εύκολο να τη δεις εκ των υστέρων, έτσι, σε ένα βίντεο. Mm-hmm. Γιατί το πώς ένιωθες, δηλαδή μπορεί να έχεις, ξέρω εγώ, 200 παλμούς εκείνη τη στιγμή που γινόταν κάτι, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να φανεί στο βίντεο, για παράδειγμα. Βέβαια. Και το αντίθετο, μπορεί να βγάζεις μια τρομερή ηρεμία, ενώ να μην είσαι ήρεμος εκείνη τη στιγμή. Ή το αντίθετο, να βγάζεις, να βλέπεις το παιχνίδι και να βγάζεις μια όχι σιγουριά, να βλέπεις τον εαυτό σου και να λες μια ανασφάλεια στο παιχνίδι σου. Ναι. Σωστά. Το πράγμα με λίγα λόγια, αυτό που βλέπεις στο βίντεο με αυτό που μπορεί να νιώθεις μέσα στο μάτς. Mm-hmm. Ωραία. Καλύτερη σου επέμβαση ως τώρα ή μια διάδα, τέλος πάντων, κάποια η οποία να έλεγες, ναι, ωραία, είμαι περήφανος που κατάφερα και έβγαλα αυτή τη φάση, ενώ υπό άλλες συνθήκες θεωρούσα ότι δεν θα μπορέσω να τη βγάλω? Λοιπόν, η μία είναι στο... Παίζαμε Ρώμα Ουντινέζε. Είμαστε στο Λίμπικο, στη Ρώμη. Είμαστε Ουντινέζε από τότε. Η Ρώμα τότε ήταν στα πολύ καλά της. Νομίζω έχει τελειώσει. Είχε τερματίσει δεύτερη τότε στο πρωτάθλημα. Με Τζέκο μέσα, Πιάνιτς και όλα τα έτσι, πολύ μεγάλους παίχτες. Νομίζω ήταν έτσι μια εξεπαφής απόκρουση εναντίον του Τζέκο. Πρέπει να γίνεται μία σέντρα, νομίζω, από τα δεξιά μου. Άρα, ας πούμε, το αριστερό του χάφ, ας πούμε, πρέπει να βγάζει μία σέντρα. Και εξεπαφής ο Τζέκο πλασάρι και κάνω μία απόκρουση εξεπαφής. Εκεί πήγα τεχνικά έτσι όπως έπρεπε, αλλά δεν περίμενα ότι θα το αποκρούσω.
Πήγα όμως με τη σωστή τεχνική. Θα την βρω και ίσως να της κάνω με μία υπό το πρίσμα της κυπερανάλυσης, μία ανάλυση και να την ανεβάσω στο βίντεο. Από όπως θυμάμαι, είχα κάνει στη Γρανάδα όταν ήμουν, ναι, στην Ισπανία. Παίζαμε με την Μπαρτσελόνα εντός έδρας. Είχαμε κερδίσει μάλιστα 1-0 εκείνο το μάτς, το οποίο και μετά σωθήκαμε. Μας βοήθησε πάρα πολύ να σωθούμε εκείνοι οι τρεις βαθμοί. Η Μπαρτσελόνα έχασε το πρωτάθλημα μετά από αυτό το μάτς. Ήταν ένα φάουλ που είχε ρίξει ο Μέση, το οποίο θυμάμαι ότι δεν είχα πολύ καλή ορατότητα. Γιατί ξέρεις, τα τελευταία χρόνια, εκτός από το τείχος που βάζεις εσύ, σου βάζουν και κάποιο παίχτη. Σου κλείνουν, ναι. Και από τη μία έχεις πάντα στο νου σου να μην φύγεις νωρίτερα, γιατί είναι μεγάλο λάθος αυτό το πράγμα. Σωστά. Το να μπορείς να προβλέψεις που θα πάει μπάλα και να φύγεις λίγο νωρίτερα. Σε κάθαρα, γιατί αν έρθει μία πλάς, είναι μεγάλο λάθος για να τερματοφύλακα αυτό. Και θυμάμαι αυτό, ότι δεν είχα πολύ καλή ορατότητα, αλλά τελικά πήγε καλά. Δηλαδή κατάφερα να το αποκρούσω, που εντάξει, το τέλος και εγώ λέω... Μπράβο. Ότι ναι, όντως ήταν δύσκολη φάση. Μπράβο. Θα τις ψάξω και τις δύο, θα τις βρω και θα δω τι μπορώ να κάνω. Λοιπόν, εν κατακλείδι, Ορέστη, είσαι επαγγελματίας τερματοφύλακας. Τι είναι αυτό που σου αρέσει πιο πολύ στη δουλειά σου? Είναι η αίσθηση του αγώνα, είναι η καθημερινότητα της προπόνησης? Τι είναι αυτό που σου αρέσει πιο πολύ από όλα? Κοίτα, μου αρέσει πολύ η προπόνηση. Το ότι είμαστε κάτι σαν ξεχωριστό group εμείς, δεν είμαστε 10-20 άτομα όλοι μαζί να κάνουμε το ίδιο. Αυτό το πράγμα της Μέλκη από μικρό, ότι ήταν κάτι διαφορετικό. Ναι. Δεν κάνουμε όλη τα ίδια, είμαστε στο τέρμα, κάνουμε κάτι άλλο εμείς, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό ήταν έτσι που μου άρεσε από μικρός. Μου αρέσει πολύ προπόνηση γενικότερα αυτό το πράγμα με τα χέρια, όλο αυτό που κάνουμε. Mm-hmm. Και μου αρέσει πάρα πολύ επίσης που ήταν και από το... Αυτό που μικρός θυμάμαι δηλαδή, είναι να μπορώ να παρακολουθώ, να έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα για αυτό που βλέπω. Ναι. Και όσο πιο πίσω είσαι, προφανώς αυτό το πράγμα σε εξυπηρετεί, ας πούμε. Σου αρέσει λοιπόν να έχεις χρόνο και το χώρο σου, το χρόνο και το χώρο σου για να παρατηρήσεις τις καταστάσεις. Να μπορείς να διαβάζεις το παιχνίδι, ας πούμε. Πολύ ωραία, μπράβο. Έχεις αρχίσει να σκέφτεσαι σιγά σιγά τι θα σου άρεσε να κάνεις όταν τελειώσεις το ποδόσφαιρο? Θα σου άρεσε να μείνεις μέσα στα γήπεδα? Θα σου άρεσε να ασχοληθείς με κάτι εκτός ποδοσφαίρου? Κοίτα, να είμαι ειλικρινής, δεν είναι και εύκολη απόφαση. Σίγουρα όμως, επειδή τα χρόνια περνάνε για όλους μας, 100% δεν ξέρω να σου απαντήσω τώρα, δεν μπορώ. Από τη μία, με έχουν κουράσει πάρα πολύ, ξέρεις, τα ταξίδια, ναι, ξενοδοχεία, να έχεις διακοπές, να έχει από το σπίτι. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Αλήμωνο. Δηλαδή, Νάπολη, ας πούμε, είχαμε ένα πρόγραμμα, 5 μέρες την εβδομάδα έλειπα από το σπίτι. Δηλαδή, δεν είναι, εντάξει, γίναγαμε 4 το πρωί, 8 η ώρα προπόνηση, ξαναφεύγαμε μετά, ξανά μου. Δηλαδή ήταν απίστευτη η ρυθμή, ας πούμε, που φτάνει σε ένα σημείο και λες εντάξει, δηλαδή έστω μία μέρα να κάτσεις λίγο σπίτι με την οικογένειά μου, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρεις, να τελειώνεις από ποδοσφαιριστής και να συνεχίζεις μετά προπονητής στο ίδιο μοτίβο, σημαίνει ότι έχεις κάποιο είδους, ας πούμε, πολύ μεγάλη, έτσι, πολύ μεγάλο πάθος, ας πούμε, για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα πάω για προπονητής, ίσως και να μην το έχω κιόλας, γιατί ξέρεις, καλά μπορεί να τα λέμε, αλλά... Ναι. Ίσως και να μην το έχω κιόλας για προπονητής, δεν ξέρω. Εντάξει, προς το παρόν, όσο το ευχαριστιέμαι... Απολαμβάνεις την καριέρα σου και καλά κάνεις. Ναι, όσο ευχαριστιέμαι και όσο με παίρνει και όσο... Εντάξει, και όσο το απολαμβάνω, συνεχίζω. Μετά βλέπουμε. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν, Ορέστη, το ερωτηματολόγιο μου. Ελπίζω και εύχομαι να βοηθήσει τους νέους τερματοφύλακες ή όσους ασχολούνται με αυτή τη θέση ενεργά, να δουν πώς σκέφτεται ακόμα ένας επαγγελματίας της πρώτης γραμμής, υψηλού επίπεδου, που διαφημίζει την Ελλάδα και εκτός των ελληνικών γηπέδων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, νομίζω, που είπαμε. Και γενικότερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη θέση που χρειάζεται πολύ δυνατό χαρακτήρα. Δηλαδή, το conclusion της υπόθεσης νομίζω είναι αυτό, ότι όσο καλά και να δουλεύεις, όσο καλά και να προπονείσαι,
το πιο σημαντικό πράγμα για έναν τερματοφύλακα, επειδή είναι τόσο ιδιαίτερη θέση και επειδή είναι μια θέση που είσαι μόνος σου και είναι μια θέση που πολλές φορές μπαίνεις μέσα και νομίζεις ότι όλα τα βλέμματα είναι πάνω σου, επειδή είσαι ο ένας και ο μοναδικός στο τέρμα, που κάποιο λάθος να κάνεις, όλοι θα κοιτάξουν εσένα. Ένα γκολ να δεχτεί η ομάδα και να μην φταίς, θα κοιτάξουν εσένα. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι πολύ δυνατός χαρακτήρας, να μπορείς να αντιδράς, να έχεις αυτοπεποίθηση, γιατί ένας τερματοφύλακας χωρίς αυτοπεποίθηση και χωρίς ψυχολογία είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Παλιότερα θυμάμαι κάποιους συναδέλφους που λέγανε, α, ξέρεις, ναι, τα πρώτα 5-10 λεπτά να μου πάνε καλά, να πιάσω λίγο την μπάλα, να κάνω κάτι καλό και να πάρω ψυχολογία για μετά. Εντάξει, είναι μια προσέγγιση, αλλά δεν είναι η καλύτερη. Γιατί τι μπορεί να γίνει, αν δηλαδή στο πεντάλεπτο γίνει κάτι λάθος. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ότι όλο το μάθημα πάει λάθος. Πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτό που είπες. Πάρα πολύ δυνατά. Δηλαδή χρειάζεται πάρα πολύ δύναμη χαρακτήρα. Μπράβο. Θα συμπληρώσω πάνω σε αυτό που είπες. Είχα και εγώ προπονητές τερματοφυλάκων στην καριέρα μου που μου έλεγαν οι προπονητές στην πρώτη σέντρα του αγώνα, στο πρώτο κόρνερ, πρέπει να βγεις. Όπα ρε παιδιά, μισό λεπτό. Εάν είναι να βγούμε, θα βγούμε. Εάν είναι να μην βγούμε, δεν θα βγούμε. Βέβαια, βέβαια. Πρέπει να μπορείς να έχεις καθαρό μυαλό και να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και σε αυτό που κάνεις. Και πολύ δύναμη χαρακτήρα, γιατί η μεγαλύτερη νίκη που κάνουμε εμείς οι τερματοφύλακες δεν είναι οι νίκες που κάνουμε με τις ομάδες. Είναι οι νίκες που μετά από ένα λάθος δικό μας σηκωνόμαστε και στο επόμενο μάτς είμαστε καλύτεροι παίχτες. Για να το λες, το έχεις βιώσει αυτό και μπράβο σου. Είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουν και τα νέα παιδιά. Στο ότι χρειάζεται πολύ, πολύ μεγάλη ισορροπία και δύναμη χαρακτήρα για να μπορέσει να προχωρήσει. Σίγουρα χρειάζεται ταλέντο, οπωσδήποτε χρειάζεται προπόνηση, αλλά ένα μέτριο ταλέντο με καλό χαρακτήρα μπορεί να κάνει μεγάλη καριέρα. Το αντίθετο δεν θα πάει πολύ μακριά. Θα έχεις καμπανεβάσματα. Πολύ μεγάλη δύναμη χαρακτήρα. Νομίζω ότι κράτησες το καλύτερο για το τέλος, την καλύτερη συμβουλή, το conclusion που έκανες. Θα σε ευχαριστήσουμε, θα σου ευχηθούμε καλή συνέχεια με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στη Γαλλία και με το καλό να επιστρέψεις στην Ελλάδα, φαντάζομαι, για διακοπές. Ναι. Μόλις τελειώσουμε από εδώ θα κατέβω σίγουρα. Η Ελλάδα πάντα λείπει. Εντάξει, μπορεί να έχουμε τα δικά μας προβλήματα, αλλά πάντα σου λείπει και πάντα την αγαπάμε και την αναζητάμε. Ωραία, λοιπόν. Τους χαιρετισμούς μου από τον Νταμάμ της Σαουδικής Αραβίας στην Βόρεια Γαλλία, στο Λίλ. Γεια χαρά. Και καλή τύχη σε όλους όσους μας ακούν. Ευχαριστώ.